Να επιλύσουμε τώρα ένα μικρό τεχνικά ας α πούμε, δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε και να το συμμαζέψουμε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Είναι ότι γενικώ τα media rules μπορούν να γραφτούν και όταν κάνουμε import ένα αρχείο α, ξεχωριστά. Ας το δούμε λίγο με τα παραδείγματα, παρόλο που ε, δεν θα το κάνουμε ποτέ έτσι, ωστόσο καλό θα είναι να το ξέρουμε, εντάξει. Δηλαδή, ο πιο συνηθισμένο τρόπο είναι να πηγαίνουμε και να τα γράφουμε σε ένα κοινό αρχείο CSS όπω το είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Ωστόσο, μπορούμε να ενσωματώσουμε το πεδίο εφαρμογή κανόνων κατά την ενσωμάτωσή του. Ωραία. Είχαμε, στο πρώτο πρώτο μάθημα είχαμε αναφέρει ότι μπορούμε να φορτώνουμε και από εξωτερικό αρχείο του κανόνε CSS και βλέπει στην πρώτη περίπτωση ότι χρησιμοποιείται το στοιχείο link το οποίο το βάζουμε στο head. Έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει οριστεί ένα style το οποίο είναι embedded και αμέσω μετά έχουν οριστεί εξωτερικά αρχεία χρησιμοποιώντα το συντακτικό του link όπω το είχαμε μάθει τότε. Ω εδώ. Αμέσω μετά βλέπουμε ότι πρόσθετα στο συντακτικό μπορούμε να ορίσουμε και media rules. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε ότι αυτό εδώ το αρχιάκι θα φορτώνεται εφόσον το mean width είναι 700 pixel. Και εδώ αντίστοιχα αυτό εδώ το αρχιάκι θα φορτώνεται εφόσον το mean width είναι 1000 pixel. Αν πάμε τώρα λίγο πίσω στον κώδικα να ρίξουμε μια ματιά και τυπικά έχουμε εδώ το index.html το οποίο έχει αυτά τα οποία σου είπα, και αμέσω μετά αυτά εδώ πέρα τα αρχεία still τα οποία ορίζονται δεν χρειάζονται φυσικά να έχουν παπάκι media rules, διότι το παπάκι media rule έχει αντικατασταθεί από το συντακτικό το οποίο το ενσωματώνει μέσα στο link. Αυτά. Κατά τα άλλα, ακριβώ τον ίδιο. Δεύτερο τρόπο είναι με το import, το οποίο και αυτού του έχουμε ρίξει μια ματιά. Είναι να πάμε και να του πούμε παπάκι import και αμέσω μετά να του πούμε ότι θα μου φορτώσει αυτό το URL. Αλλά στο παπάκι import, χώνοντα το URL του αρχείου CSS, μπορούμε να πάμε και να του ορίσουμε επίση τα media rules. Άρα λοιπόν και εδώ τελείω αντίστοιχα, μέσα στα αρχεία style 1 CSS και style 2 CSS δεν ορίζονται media rules. Έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία παπάκι import. Τώρα, τυπικά η διαφορά αυτών των δύο είναι ότι το import μπλοκάρει μέχρι το rendering τη σελίδα μέχρι να κατέβει γι' αυτό και συνιστά να χρησιμοποιούμε πάντα το link, αν κάνουμε τέτοια επιλογή. Και θα μου πει τώρα, γιατί δεν σου αρέσει αυτό δεν είναι πολύ γαμάτο, α πούμε, ότι σπάμε τον κώδικα μα σε αρχαία και επιτέλου παρά να έχουμε ένα ε, μονολυθικό απέσιο πράγμα το οποίο να είναι εκεί με στιμέ και να είναι 500 γραμμέ και να μην βγάζουν άκρη και βεβαίω αυτό είναι κάτι πολύτιμο να σπάμε τον κώδικα σε διαφορετικά αρχιάκια. Παρ' όλα αυτά όμω, ο τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστούμε εμεί στο μάθημα δεν θα είναι με τον τρόπο αυτό, αλλά θα είναι με έναν άλλο τρόπο. Έτσι, υπάρχει και άλλο τρόπο, ο οποίο είναι μέσω τη SAS, την οποία θα μελετήσουμε. Αυτή τη γλώσσα, τη SAS, θα τη μελετήσουμε στην επόμενη ενότητα. Και εκεί πέρα δίνει ένα πάρα πολύ κομψό τρόπο για να κάνουμε χωρισμό σε αρχεία και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον κώδικά μα ο οποίο αρχίζει να ξεφεύγει σε μέγεθο. Γι' αυτό το λόγο σου είπα ότι αυτό είναι ένα τεχνικάλιτι, το οποίο καλό είναι να το έχουμε εκεί πέρα στι σημειώσει μα και να ξέρουμε πώ γίνεται. παρόλα αυτά, όμω, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Τώρα, ανεξάρτητα τώρα από τον τρόπο του ορισμού των media, και στι τρει περιπτώσει που είδαμε, είτε σε ξεχωριστά αρχεία με link με import είτε σε ένα κοινό αρχείο. Αν η συνθήκη του media είναι αληθή, τότε οι κανόνε παρατίθενται σαν να υπάρχει ένα κοινό αρχείο με τον κώδικα CSS. Σκέφτεσαι ότι τον κώδικα σαν να είναι ενιαίο. Δηλαδή ότι πρώτα έχει γραφτεί αυτό ο κώδικα, μετά από κάτω έχει γραφτεί ο κώδικα που περιέχεται εδώ και μετά από κάτω ο κώδικα που περιέχεται εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε την επανεγγραφή των κανόνων ακριβώς όπως το συζητήσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν σε αυτόν τον κώδικα. Αυτόν τον κώδικα θα μπορούσαμε να τον έχουμε χωρίσει με οποιονδήποτε τρόπο από αυτούς τους οποίους είδε. Ας κάνω λίγο μικρή την οθόνη γιατί εδώ τώρα θα χρησιμοποιηθεί το grid. Και όπως θα πούμε και στο επόμενο μάθημα το grid είναι το κατεξοχήν στοιχείο αν θε το οποίο έχει φτιαχτεί τα MAM για Responsive Web Design. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ, έτσι, αυτό το οποίο ορίζεται αρχικά είναι ένα κοντέινερ, ο οποίο κοντέινερ πηγαίνει και χώνει μέσα σε ένα grid τα στοιχεία τα οποία είναι το ένα κάτω από το άλλο, όπω βλέπει. Ο κώδικα HTML έχει απλά αυτά τα τρία στοιχεία και πηγαίνει και τα χώνει το ένα κάτω από το άλλο. Καταλαβες? Κοίτα τώρα πώς δουλεύουμε με το Grid Template Areas με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Δηλαδή ορίσαμε τα Template Areas, είπαμε ότι είναι αυτές οι τρεις περιοχές, αμέσως μετά κάναμε συσχέτιση των κολοκυθιών με κάθε μία αέρια όπως απαιτεί το Grid και αμέσως μετά τώρα πηγαίνουμε και κάνουμε το Resize μας και όταν με το καλό σπάσει το Breakpoint των 700 pixel αλλάζει πλήρω ο σχεδιασμό τη σελίδα. Και όπως παρατηρείς αυτό το οποίο πρακτικά έχει οριστεί είναι ένα καινούριο Grid και τίποτα παραπάνω. Κατάλαβε πόσο εύκολα κάνει τη διαχείριση στο grid και γιατί είναι σημείο κλειδί τη όλη της ιστορία. Οπότε εδώ έχουν οριστεί ότι δουλεύουμε σε ένα 2x2 πλαίσιο, και αμέσω μετά έχουν οριστεί κάποιε διαστάσει. Και έπειτα στην πρώτη γραμμή θέλουμε να είναι το item 1, και στη δεύτερη γραμμή θέλουμε να είναι το item 2 και το item 3. Αμέσω μετά, όταν θα σπάσει πάλι και θα πάει στο breakpoint των χιλίων pixel, έτσι, το αυξάνω, το αυξάνω, ξαφνικά γίνεται έτσι. Και όπω παρατηρήσει, το μόνο το οποίο αλλάζει πρακτικά, γιατί εντάξει, το χρώμα είναι αδιάφορο, αυτό το οποίο άλλαξε πάλι είναι η διαθέτηση του grid και το template area. Το template area τώρα έχει τρία διαδοχικά στοιχεία σε μία μονογραμμή. Και έτσι λοιπόν η οπτική του μορφή άλλαξε πανεύκολα. Έχοντα βάλει στο μυαλό σου αυτά τα οποία είπαμε για την επανεγγραφή κανόνων, παρατήρησε ότι αρχικά στι μικρέ οθόνε, α πούμε, που έχουν πλάτο το οποίο είναι μικρότερο από 700 pixel. Τότε θα εφαρμοστεί το πρώτο grid. Αν είμαστε μεταξύ 700 και 1000, τότε θα εφαρμοστεί το δεύτερο grid. Και αν είμαστε από 1000 και πάνω, τότε θα εφαρμοστεί το τρίτο grid. Και αυτό θα είναι βασική αρχή. Θα επανέλθουμε όμω στο θέμα αυτό στο επόμενο μάθημα με το καλό.